Θέλουμε και από αυτό εδώ το βήμα να ενώσουμε τη φωνή μας με τα δεκάδες σωματεία, ομοσπονδίες, συλλόγους, μαζικού φορείς του λαϊκού κινήματος και της νεολαίας, με τους ανθρώπους της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού, με ανθρώπους προερχόμενους ακόμη και από τα σώματα ασφαλείας, που όλες αυτές τις μέρες εκφράζουν την απερίφραστη καταδίκη τους στο κατάπτυστο νομοσχέδιο της κυβέρνησης και ζητούν άμεσα την απόσυρσή του. Όλοι παραπάνω, που εκπροσωπούν χιλιάδες άλλους εργαζόμενους, αποτελούν την πιο τρανταχτή απόδειξη ότι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης όχι μόνο δεν αποτελεί απέτηση της κοινωνίας όπως ισχυρίζεται ψευδώς η κυβέρνηση, αλλά είναι ήδη καταδικασμένο στις λαϊκές συνειδήσεις, ακόμη κι αν τελικά ψηφιστεί από τη Βουλή. Επίσης, όλοι αυτοί δηλώνουν αποφασισμένοι να μην βάλουν στο γύψο τη φωνή και το δίκιο τους, όπως επιδιώκει να κάνει το σημερινό νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο απαγορεύσεων, απειλών, αυταρχισμού, ιδεολογικής τρομοκρατίας, που όπως όλα τα νομοσχέδια αυτού του φυράματος, όπως όλα τα νομοσχέδια αυτού του φυράματος, στηρίζεται πάνω σε ψέματα και πάνω σε προσχήματα. Αυτά τα ψέματα τα ακούμε από την κυβέρνηση εδώ και μέρες. Τα ίδια ακριβώς ψέματα ακούμε και από τα διάφορα παπαγαλάκια των μέσων ενημέρωσης των μεγαλοεπιχειρηματιών, που φυσικά δεν περίμεναν το νομοσχέδιο αυτό για να εκφράσουν το μίσος τους για τις λαϊκές κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις. Άλλωστε, και αυτό το νομοσχέδιο είναι παραγγελία των ίδιων. Είναι παραγγελία του κεφαλαίου, είναι παραγγελία του ΣΕΒ, των μεγαλεμπόρων, των μεγαλοξενοδόχων, που νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ξεμπερδεύουν με την ταξική πάλη. Ποια είναι αυτά τα προσχήματα πάνω στα οποία επιδιώκει η κυβέρνηση να στηρίξει αυτό το νομοθετικό τερατούργημα? Πρόσχημα ψέμα νούμερο 1. Το νομοσχέδιο, λέτε, έρχεται να βάλει τάξη στις ολιγομελείς συγκεντρώσεις που ταλαιπωρούν τον κόσμο και δεν αφορά τις μεγάλες και οργανωμένες συγκεντρώσεις. Και πότε λέγονται όλα αυτά για την ταλαιπωρία? Τις ημέρες που η υπομονή χιλιάδων κατοίκων και εργαζομένων της Αθήνας δοκιμάζεται από τον μεγάλο τραγέλαφο, δηλαδή από την αποσπασματική ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας, που αποφάσισε η Δημοτική Αρχή, όχι φυσικά για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά για να αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν για χάρη των μεγαλοξενοδόχων και μεγαλεμπόρων. Αυτή είναι η πραγματική ταλαιπωρία στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Ταλαιπωρία επίσης είναι η πολιτική σας, είναι η φτώχεια, είναι η ανεργία, είναι η υποβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών, είναι η υποβάθμιση της υγείας, της παιδείας, του περιβάλλοντος. Ταλαιπωρία είναι οι απάνθρωπες πόλεις, ταλαιπωρία είναι οι άθλιες συγκοινωνίες. Αυτά είναι ταλαιπωρία. Ποια είναι η αλήθεια λοιπόν για το νομοσχέδιο? Ότι το νομοσχέδιο, με τη δυνατότητα για γενικευμένες απαγορεύσεις, με την απειλή διώξεων για τους οργανωτές που θα υποχρεώνονται νομικά να φορτωθούν ενέργειες άλλων, αλλά και με την αοριστία των ρυθμίσεών του, που θα τις ερμηνεύει κάθε φορά κατά το δοκούν η αστυνομία, το λιμενικό και οι διάφοροι άλλοι μηχανισμοί καταστολής, στην πραγματικότητα θέτει υπό απαγόρευση και υπό περιορισμό κάθε λαϊκή κινητοποίηση και ιδιαίτερα τις πιο μαζικές. Απλά τι κάνετε? Ακολουθείτε τη γνωστή κουτοπώνηρη τακτική, βάζετε μπροστά ένα λογικοφανές επιχείρημα ότι δήθεν δεν μπορούν 50 άνθρωποι να κλείνουν κεντρικούς δρόμους, για να νομιμοποιήσετε στην πράξη ρυθμίσεις οι οποίες όμως έχουν γενική και γενικευμένη εφαρμογή. Και θέλουμε και με την ευκαιρία να απαντήσουμε για μια ακόμη φορά στο εξής ζήτημα που τέθηκε στη συζήτηση. Ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μπορούν κάποιες μειοψηφίες
να λειτουργούν εις βάρος των πολλών. Και ποιοι το λένε αυτό, ποιοι το λένε αυτό, το λέτε εσείς που νομοθετείτε ενώ είστε μειοψηφία στο ελληνικό λαό. Και εσείς μιλάτε για μειοψηφίες. Αυτό το ζήτημα περί μειοψηφιών έχει ξανατεθεί. Πότε? Τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά απέτηση των ίδιων που ζητάνε και το σημερινό νομοσχέδιο, έφερνε το δικό του νόμο για το 50-1, βάζοντας νέα εμπόδια στο δικαίωμα στην απεργία. Εμείς, όπως ξέρετε, ως ΚΚΕ, είμαστε οι πρώτοι που και θέλουμε και παλεύουμε στην πράξη για να υπάρχουν όσο γίνεται πιο μαζικοί αγώνες και να ξεπεράσει ο λαός και το φόβο και την εργοδοτική τρομοκρατία και την κρατική τρομοκρατία και τις προκαταλήψεις και όλα αυτά. Πείτε μας όμως, εσείς που αναπαράγετε τη θεωρία περί μειοψηφιών και πλειοψηφιών, πείτε μας έναν αγώνα, έναν, από γενέσεως του εργατικού κινήματος, που τουλάχιστον στην αρχή του να συσπήρωνε ή να κινητοποιούσε την πλειοψηφία αυτών που τους αφορούσε ή αυτών που τελικά κέρδισαν από αυτόν τον αγώνα. Δεν υπάρχει κανένας. Κανένας. Ενώ αντίθετα υπάρχουν αμέτρητοι αγώνες που μπορεί να έγιναν αρχικά από κάποιους εκατοντάδες και τελικά από αυτόν τον αγώνα να κέρδισαν πολλές χιλιάδες σε μια πορεία. Συνεπώς, όλη αυτή η συζήτηση που βγάζει το διαδηλωσόμετρο και κρίνει το δίκαιο ενός αγώνα με όρους στενά αριθμητικούς είναι μια συζήτηση εκ του πονηρού και είναι και μια συζήτηση εκ προημίου εχθρική απέναντι σε κάθε λαϊκή κινητοποίηση. Ψέμα νούμερο 2. Οι συγκεντρώσεις, λέτε, βλάπτουν την κίνηση στα εμπορικά καταστρήματα και καταστρέφουν τους ιδιοκτήτες. Λες και τις ώρες ή τις μέρες που δεν υπάρχουν συγκεντρώσεις, ο κόσμος τριμώχνεται σε ουρές για το ποιος θα πρωτοψωνίσει. Ποια είναι η αλήθεια και εδώ? 200.000 μικρές επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο την πενταετία 2011-2016 και όχι λόγω των κινητοποιήσεων. Έκλεισαν εξαιτίας της πολιτικής που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις, των μνημονιακών πολιτικών, εξαιτίας της φορολογίας, εξαιτίας της απελευθέρωσης των ωραρίων για να στηριχτούν οι μεγάλες αλυσίδες στον χώρο του εμπορίου, όπως επίσης έκλεισαν εξαιτίας της φτώχειας και της ανέχειας του λαού. Και επειδή ακριβώς έκλεισαν για όλους αυτούς τους λόγους, έκλεισαν και σε περιοχές, συνοικίες, δρόμους που ούτε συγκεντρώσεις γίνονται, ούτε διαδηλώσεις υπάρχουν. Και πολλές φορές στο δρόμο βρέθηκαν και οι ίδιοι επαγγελματίες τους οποίους καταστρέψατε όλοι σας με την πολιτική σας. Ψέμα νούμερο 3. Με το νομοσχέδιο, λέτε, θέλουμε να υπάρχει γνωστοποίηση της συγκέντρωσης, να ξέρουμε ποιος οργανώνει τι και ούτω καθεξής. Αυτό δεν γίνεται σήμερα σε μεγάλο βαθμό. Δεν γνωστοποιούν τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι άλλοι μαζικοί φορείς σε αρχές, δήμους, το χρόνο και τον τόπο μιας συγκέντρωσης, εκτός αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι έκτακτο και απρόβλεπτο. Και αυτά τα σωματεία, οι μαζικοί φορείς, δεν έχουν προέδρους, δεν έχουν διοικητικά συμβούλια, δεν έχουν μέλη τα οποία να αναλαμβάνουν και την ευθύνη αυτών των συγκεντρώσεων. Γιατί το κάνετε λοιπόν? Το κάνετε αφενός για να συμπεριλάβετε ως στοιχείο αυτής της συγκέντρωσης το σκοπό, δηλαδή το περιεχόμενο της συγκέντρωσης, έναν ιδεολογικό και πολιτικό στόχο, στρώνοντας το έδαφος να έρθει το κράτος σε μια πορεία και να κρίνει αν με βάση το σκοπό μπορεί ή δεν μπορεί να μην, μπορεί να μην γίνει μια συγκέντρωση. Και αφετέρου το κάνετε για να φέρετε τον θεσμό του οργανωτή και πάνω εκεί να θεμελιώσετε όλο αυτό το έκτρωμα, το νομοθετικό έκτρωμα που ονομάζεται αστική ευθύνη του οργανωτή, σύμφωνα με την οποία για ενέργειες διαφόρων προβοκατόρων που ποτέ δεν εντοπίζονται, ποτέ δεν πιάνονται και που βρίσκονται σε άμεση σχέση με κρατικούς και παρακρατικούς μηχανισμούς, θα τυλίγετε σε μια κόλλα χαρτί πρωτοπόρους ανθρώπους, συνδικαλιστές, θα τους σέρνετε στα δικαστήρια, θα τους αναγκάζετε σε πολύχρονες δικαστικές διαμάχες και που ακόμη κι αν δικαιωθούν τελικά, θα τους έχετε υποβάλει σε μια απίστευτη
ηθική, πολιτική και οικονομική ταλαιπωρία. Και δεν αλλάζει αυτό, δεν αλλάζει αυτό με την νομοτεχνική βελτίωση που κάνατε στο άρθρο 13. Και εδώ βρίσκεται το πιο εξοργιστικό από όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιείτε. Είναι η προσπάθεια που κάνετε, όχι τώρα, χρόνια τώρα, να συσχετίσετε ή ακόμη και να αποδώσετε στις λαϊκές κινητοποιήσεις και τις συγκεντρώσεις τις ενέργειες προβοκατόρικων στοιχείων που καμία σχέση δεν έχουν με το οργανωμένο, εργατικό, λαϊκό, νεολαϊστικό κίνημα. Ό,τι έκανε δηλαδή πριν από λίγο κύριος Καραγκούνης, συσχετίζοντας τους τραγικούς θανάτους στη Μαρφίν με τις κινητοποίησεις εκείνης της περίοδου, χωρίς να λέει φυσικά ο κύριος Καραγκούνης για ποιο λόγο οι δράστες δεν έχουν συλληφθεί όλα αυτά τα χρόνια. Κυβέρνηση ήσασταν, κύριε Καραγκούνη, εσείς, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, για ποιο λόγο, και όχι μόνο στη Μαρφίν, αλλά και αλλού, δεν έχουν συλληφθεί οι δράστες όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα τι κάνετε, πάτε ένα ακόμη βήμα παραπέρα. Ποιο είναι αυτό? Ενσωματώνοντας όλες αυτές τις θεωρίες περί αντιδραστικοποίησης και ιδεολογίας της βίας. Αυτές δεν είναι δικές μας εφευρέσεις. Αυτές οι φράσεις περιέχονται στο κείμενο του νομοσχεδίου, στο άρθρο 19, το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι ο ιδεολογικός και πολιτικός πυρήνας του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Προβλέποντας μάλιστα και τη δημιουργία διεύθυνσης πρόληψης της βίας με στόχο την πρόληψη, όπως λέτε, διαφόρων μορφών βίας, μέσα στις οποίες συνειδητά τσουβαλιάζεται ο ριζοσπαστισμός με άλλες υπαρκτές μορφές βίας, όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία, η ενδοσχολική βία κτλ. Και θα προωθεί, λέει αυτή η Επιτροπή, αυτή η διεύθυνση, θα προωθεί και την απορυζοσπαστικοποίηση. Και ρωτάμε ξανά, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει απορυζοσπαστικοποίηση? Αυτή η πολιτική είναι μια αιμονή, μια πρωτοτυπία της Νέας Δημοκρατίας? Η Νέα Δημοκρατία είναι ο πιο φανατικός και αυθεντικός υποστηρικτής αυτής της πολιτικής. Όμως η ποινικοποίηση και η στοχοποίηση του ριζοσπαστισμού είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία χρόνια τώρα, στο όνομα δήθεν της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, σταθερά διευρύνει το περιεχόμενό της με κάθε ριζοσπαστική, ανατρεπτική ιδεολογία και πρακτική, αντιμετωπίζοντας τη ριζοσπαστικοποίηση ως βασική πηγή της λεγόμενης τρομοκρατίας. Και με βάση αυτό το πλαίσιο, σε μια σειρά χώρες προωθείται και η ποινικοποίηση εργατικών λαϊκών κινημάτων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, κομμουνιστικών κομμάτων και πάει λέγοντας. Και επειδή λέει η κυβέρνηση ότι αυτά είναι υπερβολές για τη ριζοσπαστικοποίηση, ας δούμε πώς την ορίζει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τη ριζοσπαστικοποίηση σε επίσημα κείμενά της. Λέει λοιπόν, οι τρεις πιο διαδεδομένες μορφές ριζοσπαστικοποιημένης σκέψης στη σύγχρονη Ευρώπη: η ακροδεξιά σκέψη, το ριζοσπαστικοποιημένο Ισλάμ και η ακροαριστερή σκέψη. Στο ίδιο τσουβάλι δηλαδή, στο ίδιο τσουβάλι μαζί, οι φασίστες, οι φανατικοί Ισλαμιστές και όσοι παλεύουν για τη ριζική ανατροπή του σημερινού συστήματος. Τι άλλο λέει? Οι υποστηρικτές των ριζοσπαστικοποιημένων αριστερόστροφων ιδεολογιών απορρίπτουν τις καπιταλιστικές αξίες, τις οποίες θεωρούν κύρια αιτία της κοινωνικής ανισότητας. Έχουν εξαιρετικά επικρίνει την πολυεθνική στρατιωτική και οικονομική ρύθμιση, όπως το ΝΑΤΟ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αντιτίθενται στην αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, της υγείας, των μεταφορών κτλ. Κτλ. Να τα. Αυτά ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίσημα κείμενά της ως ριζοσπαστισμό. Δεν τα ξέρετε. Δεν τα ξέρετε. Τα ξέρετε, απλά παριστάνετε το ψόφιο κοριό, γιατί στην πραγματικότητα κάνετε την ανάγκη φιλοτιμία. Γιατί ξέρετε ότι στην Ελλάδα, η Ελλάδα δεν είναι Βέλγιο, δεν είναι Λοξεμβούργο, στην Ελλάδα υπάρχει κίνημα, υπάρχουν ιστορικές μνήμες, υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα και δεν θα ξεμπερδέψετε εύκολα με όλα αυτά.
Αυτή την πολιτική την έχετε υπηρετήσει όλοι σας. Όλοι σας. Μόλις πριν 6 μήνες, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετήσια έκθεσή της κατέγραφε επίσημα ως κίνδυνο για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις λαϊκές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Και τι ψήφισαν σε αυτό οι ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων? Η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ ψήφισαν υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε λευκό. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Το 2016, επί ΣΥΡΙΖΑ, εκδόθηκε οδηγός από το Αρχηγείο της Ελλάς, Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, με τίτλο «Δράσεις κατά της ριζοσπαστικοποίησης», που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεπώς εδώ, νερό στο μήλο αυτής της αντιδραστικής θεωρίας και αυτού του αντιδραστικού πλαισίου έχετε ρίξει όλοι σας και ο ΣΥΡΙΖΑ με τα ιδιώνυμα τα οποία ψήφισε για όσους συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις ενάντια στους πλησριασμούς, για τον νόμο για την απεργία, με την επανειλημμένη άρνησή σας στην πρόταση του ΚΚΕ να καταργηθούν οι τρομονόμοι και ούτω καθεξής. Άρα εδώ μιλάμε για έναν σύγχρονο μηχανισμό ιδεολογικό, κατασταλτικό, που θα παρεμβαίνει από τα σχολεία, όπως λέτε, μέχρι οπουδήποτε αλλού και θα έχει στόχο να αντιμετωπίζει, να παίρνει προληπτικά μέτρα για όποιον παλεύει, αφισβητεί, συγκρούεται με τη σημερινή δικτατορία του κεφαλαίου. Γιατί αυτό είναι το πραγματικό νόημα του ριζοσπαστισμού και της ριζοσπαστικής δράσης. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, θα τα πούμε και στην επί των άρθρων συζήτηση με το εξής. Το νομοσχέδιο εισάγει προκλητικούς περιορισμούς στο δικαίωμα στη συγκέντρωση, ξεπερνώντας, όπως είπαμε, ακόμη και αυτούς που θέτει το ίδιο το αστικό σύνταγμα. Και οι αλλαγές που έγιναν, οι νομοτεχνικές βελτιώσεις που έγιναν και στην προηγούμενη συνεδρίαση και σήμερα, δεν αλλάζουν την ουσία του νομοσχεδίου. Απλά τι κάνετε? Δημιουργείται ένα φύλος οικής που δεν είναι ούτε φύλος οικής, για να διευκολύνετε και να δώσετε το άλουθι στο Κινάλ να ψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Όλα τα βασικά παραμένουν και ξαναλέω το πιο βασικό, που είναι η αστική ευθύνη του οργανωτή, όπου και πάλι με την νομοτεχνική βελτίωση που κάνετε θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα δικαστήρια και να έχουν οι ίδιοι το βάρος της απόδειξης, για ζημιές που κάνανε διάφοροι άλλοι προβοκάτορες. Είναι ένα άρθρο θεσμοθέτησης και του κοινωνικού αυτοματισμού και της προβοκάτειας. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Το έχετε πει φορές. Τι αποδεικνύει αυτό το νομοσχέδιο? Αποδεικνύει ότι η αντιλαϊκή πολιτική θα συνεχιστεί, ότι η επίθεση θα συνεχιστεί, αποδεικνύει ότι φοβάστε τη λαϊκή παρέμβαση και κινητοποίηση. Γι' αυτό παίρνετε μέτρα προληπτικής καταστολής και μάλιστα ιδεολογικής καταστολής και χειραγώγησης. Εμείς σας λέμε ότι η ιστορία είναι γεμάτη τέτοιους νόμους. Νόμους βρικόλακες, νόμους ζόμπι που θεσπίστηκαν αλλά τους ακύρωσαν στην πράξη οι αγώνες του λαού και οι ταξικοί πάλι. Αυτό θα γίνει για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ.